σφυλή για τους ανάδεκους μεσόντες. Για το αίμα, για την αξιοπρέπεια, για τη συνοχή και για την αιώνια μακροημέρευση της φυλής μας. Για την τιμή. Το μόνο κομμάτι είναι μια σύνθεση του Γιώργη, του Νάερ, του Κιάβα και είναι αφιερωμένο στους ανάδεκους μεσόντες, αυτούς που γνώσουν την ψυχή τους, για να είναι αυτή η χώρα ανεξάρτητη, περήφανη, ελεύθερη και δυνατή. Σύντο Νίκη! Σύντο Αθηνός! Σύντο Χρυσιαυγή! Όλοι μαζί συναγωνιστές! Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή! Σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη! Απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα πανδιωμένη γέρο γέρο ελευθεριά! Government don't want me to be here, tell them to stop interfering in African people's affairs.
tell them to stay in their country. There wouldn't be refugee people staying in this place. This is just it. Tell Angela Merkel I want to see her because she's so stupid for all this decision that she's making. Hier ist immer in Deutschland, hier wird Deutsch gesprochen, okay. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα προχτές στα ξημερώματα ήδη προκάλεσε μια πρώτη αντίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το είδαμε αυτό και με συγκεντρώσεις στη Γαλλία και σε άλλες χώρες και εδώ στο Βερολίνο. Αυτές τις μέρες κυκλοφορεί ευρέως στο Facebook ένα φυσάκι που ρωτά αν η Ευρώπη είναι ευχαριστημένη με το γεγονός ότι το ελληνικό κοινοβούλιο συμμετέχει σε ένα νεοναζιστικό κόμμα. Η ελληνική κυβέρνηση πρόκειται να προεδρεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι λαοί της Ευρώπης και οι πολιτικοί της Ευρώπης θέλουν στην προεδρία μια χώρα που ανέχεται τον φασισμό. Wer Berliner Griechen protestieren gegen die kriminellen Machenschaften der goldenen Morgenröte. Diese griechische neonazistische Partei versucht unser Land, die Wiege der Demokratie, in die Finsternis antidemokratische Abgründe. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε προεμφυλιακή κατάσταση. Ανεπίσημα έχει ξεκινήσει μια πρόβα εδώ και πάρα πολύ καιρό, η οποία γίνεται πάνω στο μεταναστευτικό σώμα, δηλαδή πάνω σε μια μειονότητα η οποία στην Ελλάδα δεν έχει καθόλου ανθρώπινα δικαιώματα και καθόλου επί της ουσίας κοινωνική υπόσταση. Τώρα, με τη δολοφονία του Φίσα, η πρόβα αυτή τελείωσε και περνάμε στην επίσημη πρεμιέρα της διάχυσης αυτής της νοσηρής κατάστασης στο γενικότερο σώμα της κοινωνίας. Οι φασίστες έχουν δώσει μία ημερομηνία 30 Ιουνίου. Λένε αυτοί, αν δεν θα φύγετε από εδώ, αν δεν θα κλείσετε τα τζαμιά σας, αν δεν θα κλείσετε τα μαγαζιά σας, θα σας σκοτώσουμε. Out of my country, out of my home. Δέχονται τη θεωρία ότι οι Έλληνες είναι άρια φυλή και μάλιστα οι Έλληνες είναι η ανώτατη μορφή της άριας φυλής, πιο πάνω και από τους Γερμανούς. Οι Έλληνες έφτιαξαν τον πολιτισμό, οι Έλληνες σταμάτησαν τους Πέρσες, οι Έλληνες έχουν Ακρόπολη, Σπάρτη, φιλοσοφία, μαθηματικά, γνώση. Και εκεί μπαίνουμε πια σε αυτά που στη χρυσαυγήτικη ιδεολογία που φτάνει στη μεταφυσική. Ότι οι Έλληνες έρχονται από τους εξωγήινους, ότι οι Έλληνες είχαν ούφο, είχαν αεροπλάνα, είχαν μυστικές τεχνολογίες, είχαν λέιζερ, όλα αυτά ας πούμε, που αν συζητήσει κανείς με πολλούς Έλληνες σήμερα, θα τα ακούσει από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι αναγκαστικά χρυσαυγίτες, αλλά βλέπουμε ότι αυτή η εξύψωση του έθνους στο ανώτατο, στο ότι είναι το ανώτατο έθνος του κόσμου, οι Έλληνες είναι πάνω απ' όλα. Και αυτό είναι χρυσαυγίτικο, αυτό είναι ναζιστικό. Η Χρυσή Αυγή ως ισχυρό και κοινοβουλευτικό κόμμα επιχειρεί να γίνει κέντρο μιας μαύρης διεθνούς που θα απευθύνεται σε όλη την Ευρώπη. Οι σχέσεις της Χρυσής Αυγής με τα γερμανικά ομοειδή μορφώματα έχει βάθος δεκαετιών. Ειδικά με το N5, η σχέση είναι πάρα πολύ στενή. Μια στιγμή μονάχα διεράγησαν αυτές οι σχέσεις, όταν το N5 διαδήλωσε έξω από ένα ελληνικό προξενείο με το σύνθημα να μην δίνονται λεφτά στους τεμπέληδες Έλληνες. Με αυτό βέβαια δεν μπορούσε να ταυτιστεί η Χρυσή Αυγή, όμως υπόγεια οι σχέσεις παράμειναν. The Europe of the Nations return. Remember this. The Greece is only the beginning. Πιστικών Ευρώ, Ευρώ, Χρυσή Αυγή. Ευρώ, Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή hatte ja ein sehr militantes Image, was deutschen Neonazis auch durchaus sehr zusagt. Und besonders auch der Fakt, dass es halt seit geraumer Zeit das Konzept der Neonazis sich auch verändert hat. Also das so ein bisschen weg von diesem Streit, wer es hat jetzt die Vormachtstellung in Europa, sondern mehr auf das Thema, dass es halt um ein Europa der Vaterländer geht, wie sie das so schön sagen. Und dass daraufhin auch die Konflikte zwischen den Ländern auch nicht mehr so ausschlaggebend sind, sondern dass jedes Volk
für sein eigenes Land kämpfen sollte und dass dadurch auch eine Gleichberechtigung innerhalb der nationalen Bewegung herrscht. Ναι, θέλουμε την Ελλάδα στους Έλληνες. Εάν αυτό σημαίνει ότι είμαστε ρατσιστές, ναι, είμαστε ρατσιστές. Δυστυχώς είναι μαύρα τα πράγματα. Εντάξει. Και πρέπει να αρχίσουμε να προλαβαίνουμε τις καταστάσεις πλέον. Δεν μπορούμε να τρέχουμε πίσω από τις καταστάσεις. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Και πολύ συχνά κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν οι άνθρωποι, όπως το χειμώνα αυτό το τρομερό της Αθήνας, όταν πέθαιναν οι άνθρωποι από την πείνα. Πώς αντιδρούσε ο πόλης ο κόσμος. Δηλαδή οι άνθρωποι παντρεύονταν, πηγαίνανε σε πάρτι, οργανώνανε διάφορες ωραίες, ωραία πράγματα και δίπλα τους άλλους πέθανε από την πείνα. Κάτι τέτοιο ζούμε κι εμείς τώρα. Δηλαδή συνεχίζουμε, εμείς παντρευόμαστε, βαφτίζουμε τα παιδιά μας, πάμε διακοπές, σκεφτόμαστε το δάνειό μας και δίπλα μαχαιρώνεται ένας άνθρωπος, πεθαίνει και εμείς σφυρίζουμε κλέφτικα. Όταν είσαι μακριά από την Ελλάδα αυτές τις στιγμές, και ζεις όπως εμείς, ας πούμε, στο Βερολίνο, είναι κάπως σαν να βλέπεις το σπίτι σου να καίγεται από την τηλεόραση. Νιώθεις έτσι μια αδυναμία και τύψεις γιατί δεν είσαι εκεί να βοηθήσεις. Και ενδυνάμει και μια ανάγκη να κάνεις κάτι ότι μπορείς εδώ. Καλέσαμε αυτή την συνάντηση με αφορμή καταρχήν την είδηση ότι δημιουργήθηκε ένας πυρήνας της οργάνωσης Χρυσή Αυγή στην Κερβέργη. Τις τελευταίες μέρες λειτουργήσε μια σελίδα στο ίντερνετ που ανακοινώνει την ίδρυση του πυρήνα, ενώ για οργάνωση δεν είχε ακουστεί ακόμα τίποτα επισήμως. Στην καινούργια αυτή εμφάνιση της Χρυσής Αυγής Νιρεμβέργης αντέδρασε πολύ γρήγορα η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, η οποία εξέδωσε ένα ψήφισμα. Το ίδιο ψήφισμα υπογράφτηκε και από την Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Και μάλιστα μάθαμε ότι τις τελευταίες δύο μέρες δέχεται η Ομοσπονδία και ο Πρόεδρος προσωπικά τηλεφωνήματα, απειλητικά, email κλπ. Aktuell ist die goldene Morgenröte für viele Nazis in Deutschland schon eine Form von Vorbild, weil sie Gewalttätigkeit mit Wahlerfolgen kombinieren können und einiges tun, was deutsche Nazis nur heimlich und in der Nacht machen, nämlich Migrantinnen und Migranten auf offener Straße angreifen und das dann auch noch ins Netz stellen als politische Propaganda. Die Neonazi-Germanie θεωρούν ελπιδοφόρες τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Έχουν γίνει ανακοινώσεις για το πόσο καλό είναι το ελληνικό ναζιστικό κίνημα, αναφερόμενο στη Χρυσή Αυγή. Sieht man vielleicht hier auch in Deutschland, dass auf dem parlamentarischen Weg auf gewisse Ausnahmen gibt es natürlich, aber trotzdem muss man sehen, nicht wie geht. Aber wie schnell sich das ändern kann, sieht man eben auch in Nachbarländern, so eben auch in Griechenland. Und die goldene Morgenröte ist mit etwas an die 7% nun im Parlament vertreten. Und natürlich gibt es auch in Griechenland genug sogenannte Gutmenschen und interessierte Kreise, die es verhindern wollen, dass es in Griechenland ein nationales Erwachen gibt. Der antifaschistische Fokus kam tatsächlich erst so 2011, nachdem die dreitägigen Pogrome in Athen stattfanden, wo sich viele gewundert haben, so, was da unten gerade los ist und vor allem, wie wir auch hier vor Ort irgendwie helfen können. Ein besonderer Fokus in einem größeren und weiteren Spektrum ist definitiv dann gewesen, wo Krisi Avgi ins Parlament eingezogen ist. Die Frage war eher tatsächlich, wie sie es geschafft haben, wirklich innerhalb von so einer kurzen Spanne so viel Aufmerksamkeit zu bekommen und so viel Unterstützung auch zu bekommen. Und vor allem, was das auch bedeutet für eine Gesellschaft, die auf einmal eine Nazi-Partei als eine starke Kraft im Parlament sitzen hat. Σήμερα εδώ γίνεται μια συναυλία για να υποστηρίξουμε τα παιδιά των μεταναστών που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα και διεκδικούν το απλό δικαίωμα να μπορούν να έχουν την ελληνική ηθαγένεια. Δηλαδή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει οποιοδήποτε άλλος κάτοικος αυτής της χώρας.
Ο ρατσισμός στην Ελλάδα είναι υπαρκτό φαινόμενο και έχει ενισχυθεί τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά δεν αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Ενισχύεται από θεσμούς και νόμους που επιβάλλουν διακρίσεις στους μετανάστες, αφαιρούν δικαιώματα από τους ίδιους και τις οικογένειές τους και πάνω σε αυτές τις διακρίσεις πατάνε ρατσιστικές και φασιστικές ομάδες όπως η Χρυσή Αυγή. Two, 3 years ago, I would say things are okay, but now I think most foreigners are afraid to walk around Greece because there's always a fear of somebody doing something to you. If you consider the fact that people have been killed because of racism, I don't think I really need to explain what exactly is going on here with the rights. Far-right political party called Golden Dawn. I mean, they hate gay people. They hate handicaps. They hate blacks, whatever, you know. So anything that's different from them is bad. I really want to say to the Greek people that they are under, that there's a war going on here. And it's basically against their history and everything they have fought for and everything that they have given the rest of the world. Civilization, politics, medicine, you can go on forever. I think it would be a great shame if they allow a group of people to destroy such a beautiful country. If things continue like this, I definitely hope that I am not here to see it because it will be really, really bad for everyone, including Greeks, but definitely far way worse for foreigners, and especially if you're black like me. Το μέλλον μου στην Ελλάδα πιστεύω ότι είναι αβέβαιο. Δεν ξέρω το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, επειδή καθημερινά βλέπω την αύξηση του ρατσισμού. Θα μπορούσα να πω και την απέχθεια του περισσότερου κόσμου. Δεν υπάρχουν ευκαιρίες για δουλειά, πόσο μάλλον σε εμάς που είμαστε μετανάστες και ακόμα περισσότερο σε εμάς που είμαστε από την Αφρική και υπάρχει ο φυλετικός διαχωρισμός. Είναι αβέβαιο, δεν ξέρω τι θα μου ξημερώσει αύριο και με όλους αυτούς τους νόμους που φέρουν μπορεί να μην είμαι εδώ κιόλας αύριο. Was man von außen mitbekommen hat, war die griechischen Faschisten sind dann groß geworden, als einerseits die sozialen Bewegungen, die Kämpfe, eine Niederlage erlitten haben um ein Sparpaket. Und dann ganz bewusst geschürt worden ist eine Debatte von christdemokratischen und sozialdemokratischen Ministern um Migration. Χρειάζεται να ανακαταλάβουμε τις πόλεις μας, στις οποίες οργιάζει το εμπόριο ναρκωτικών, η πορνεία, το παρεμπόριο. Υπάρχουν πολλές αρρώστιες. Υπήρξε για δύο δεκαετίες τουλάχιστον μια κατάσταση όπου ο εθνικισμός, ο ρατσισμός και η μυσαλλοδοξία εκφράζονταν επαρκώς από τα κυρίαρχα κόμματα, οπότε δεν υπήρχε ανάγκη για ένα κομματικό μόρφωμα όπως αυτό της Χρύσης Αυγής, πλην όμως η κατάρρευση αυτών των κομμάτων στα μάτια των ψηφοφόρων, η σειρά σκανδάλων που υπήρξε και η απογοήτευση από την όλη οικονομική κατάρρευση της χώρας, έκαναν πιο ελκυστικό στα μάτια του ψηφοφόρου αυτού το ακριβές αντί για το αντίγραφο. Μεν σα είδα στα Ναζιρόν, ναζί και δύο μου επίσης του μεϊδούνε με τα Σεργιό Ατέν. Ο τηλεφωνό άρχου ζέδαμε και σε ένα φαρσιό πίσω με μαρλή κάρταν. Ζάδανα, πάντε, γεκισούν, ποντάς, τάστε εντόχτου, όρη γαρδάναμ, γαρδάναμ, γερεύ, گوشم رو با دندون کن که دیگه خیلی خونریزی کرد. Τα μέσα ενημέρωση δηλαδή και κυρίως η τηλεόραση έχει τεράστια ευθύνη για την καλλιέργεια του της ακροδεξίας. Καλλιεργούσε την ακροδεξία η ιδεολογία συστηματικά. Μην πάμε μακριά. Το πώς εμφανίζονταν οι μετανάστες ως υπεύθυνοι για την εγκληματικότητα. Με την κάμερα του Σταρ καταγράφουμε εικόνες που δείχνουν ότι ένα κομμάτι του κέντρου της Αθήνας έχει μεταβληθεί σε κρυσφύγια των λαθρομεταναστών και όχι μόνο. Εγκληματικότητα και τυφλή βία στην πρώτη γραμμή. Μπήκαμε στο γκέτο των Μαροκινών.
κινούμαστε ανάμεσα σε μέλη συμμοριών. Ομόνια, ώρα 11 το πρωί. Πόρνες, άστεγοι, έμποροι του λευκού θανάτου, χρήστες αλλοδαποί. Το κεντρικότερο σημείο της πρωτεύουσας μοιάζει παραδομένο στις ορδές περιθωριακών στοιχείων. Όποιος ενημερώνονταν από την ιδιωτική τηλεόραση ένιωθε ότι είναι περικυκλωμένος από μετανάστες άντρες μαφιόζους και από μετανάστριες γυναίκες πόρνες. Δεν είναι ανομαλία της πολιτικοκοινωνικής συνείδησης του Έλληνα η άνοδος του ναζισμού. Είναι ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα συνθήκων που προϋπάρχουν στην κοινωνία. Ο ρατσισμός και η βία εκδοχή του ρατσισμού, όχι απλά δηλαδή σε επίπεδο λόγου αλλά και σε επίπεδο πράξης, ενέργειας, ήταν κάτι το οποίο καλλιεργήθηκε από το κράτος. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα επανακαταλάβουμε τις πόλεις από τους μετανάστες. Και αυτό που έλεγε ο Πρωθυπουργός, το εφάρμοσε η Χρυσή Αυγή. Το Μάιο του 2011, με τα πογκρόμ που έγιναν ενάντια στους μετανάστες, όπου δεν αντέδρασε κανείς. Το οργανωμένο κράτος, η αστυνομία, η δικαιοσύνη δεν αντέδρασαν. Υπήρχαν ένοπλες ομάδες στην Αθήνα, οι οποίες έδερναν, έσφαζαν. Και δεν κινήθηκε η αστυνομία. Δυστυχώς, χρειάστηκε να έχουμε έναν Έλληνα νεκρό για να κινητοποιηθεί πρώτα η κοινή γνώμη με μεγάλες διαδηλώσεις αντιφασιστικές, στη συνέχεια τα πολιτικά κόμματα, η κυβέρνηση και τελικά η δικαιοσύνη και να αντιμετωπίσει αυτή την οργάνωση όπως αυτό που πραγματικά είναι. Λέω δυστυχώς, γιατί μέχρι τότε, μέχρι τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, είχαμε νεκρούς από τη δράση της οργάνωσης, μόνο που αυτοί οι νεκροί ήταν μετανάστες, ήταν άγνωστοι, ήταν θύματα αόρατα. Natürlich auch die, was man nicht vergessen darf, ist natürlich das Verbot jetzt von oder das die Ermittlungen, die es jetzt gegen Krisievki gibt, hat natürlich eine sehr große Solidaritätswelle ausgelöst innerhalb der Neonazi-Szene in Deutschland. Von T-Shirts drucken bis hin zu Kundgebungen, bis hin zu spontanen Aufmärschen, wo unter anderem Griechenlandflaggen gezeigt wurden, was vor 10 Jahren unmöglich gewesen wäre. Έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο μετά τις τελευταίες έρευνες που ακολούθησαν την δολοφονία του Παύλου Φίσα ότι η αστυνομία είναι σε έναν τέτοιο βαθμό φιλικά προσκύμενη ή και μέλη της Χρυσής Αυγής, όπου πλέον μπορούμε να μιλάμε για μια φασιστική αστυνομία. Εσύ είσαι το νούμερο 1 και εσύ το νούμερο 2. Όποιος ακούει το νούμερο του βαράει τον άλλο. Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε. Ποιο δυνατά. Ποιο δυνατά σου λένε. Ποιο. Ο ίδιος ο κύριος Δένδιας παραδέχτηκε σήμερα με την καθαίρεση 50 κορυφαίων στελεχών της ελληνικής αστυνομίας για συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή. Ο ίδιος ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης το λέει, έτσι. 50 κορυφαία στελέχη της ελληνικής αστυνομίας πήγανε σπίτι τους σήμερα επειδή έχουν άμεση σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Τι να πω εγώ μετά. Ακόμα και την περίοδο που ήταν εντελώς περιθωριακή οργάνωση, για λόγους που έχουν σχέση με την ελληνική ιστορία, διατηρούσε σχέσεις με το ελληνικό βαθύ κράτος. Da oben im Hotel Adlon sitzt der griechische Ministerpräsident der Menschenschinder Samaras und er ist heute zu seiner Chefin gekommen, um neue Anweisungen abzuholen. Erst haben die griechischen Kapitalisten mit ihrer Politik der Steuerhinterziehung und dann hat die Troika dieses herrliche Land gründlich ruiniert. 1,2 Millionen Arbeitslose, Bruttosozialprodukt in 4 Jahren um 30% eingebrochen, Jugendarbeitslosigkeit bei 70%, die Arbeitslosigkeit bei 27%, Tausende von Obdachlosen, das ist die Politik der Troika in Griechenland und diese Politik wollen sie in großen Teilen Europas durchsetzen. Und darum kommt es auch darauf an,
dass wir in Europa, wir in Deutschland internationale Solidarität üben, dass wir versuchen, den griechischen Kolleginnen heute, den spanischen Kollegen morgen zu helfen, sie zu unterstützen und in unserem eigenen Land eine antikapitalistische Bewegung aufbauen. Εγώ προσωπικά έζησα την αλλαγή του κλίματος στη Γερμανία. Εγώ ήρθα στη Γερμανία το 2008 και μέχρι το Μάιο του 2010 ήμουν ο συμπαθητικός Έλληνας που μιλάει καλά γερμανικά και που θύμιζα σε όλους τις διακοπές που είχαν κάνει κάποτε στην Ελλάδα. Μέχρι το Μάιο του 2010, Καστελόριζο, Γιώργος Παπανδρέου, Δονουτού. Το πιο 38 παράδειγμα, το πώς αντιμετώπισαν τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Την κρίση στην Ελλάδα και το πόσο χρησιμοποιήθηκαν ρατσιστικά, παύλα φασιστικά στερεότυπα για να περιγράψουν τον άλλο λαό, τον ξένο λαό. Άλλαξε και το χιούμορ, άλλαξε και το και η στάση, τα γνωστά, γίναμε τεμπέληδες, γίναμε φοροφυγάδες, γίναμε αυτοί τους οι οποίοι μας πληρώνουν. Όλα αυτά που φαίνονται στις ειδήσεις, όλα αυτά που λέγονται καθημερινά έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητά σου, στο πώς σε κοιτάζει ο συγκάτοικός σου, στο πώς σε κοιτάζει ο εργοδότης σου, στο πώς σε κοιτάζουν στις δημόσιες υπηρεσίες. Οπότε, πολύ γρήγορα η απάντηση ήταν αναλαμβάνουμε δράση. Και προσπαθούμε με πολιτική δράση, με κοινωνική δράση, να εξασφαλίσουμε τους εαυτούς μας και να εξασφαλίσουμε την αλληλεγγύη στο λαό της Ελλάδας. Και λέω στο λαό της Ελλάδας εννοώντας όχι μόνο τους Έλληνες. Die Demokratie in Griechenland steht vor einer sehr großen Gefahr. Die staatliche und polizeiliche Willkür steht in der Tagesordnung. Jeden Tag Menschenrechte, Bürgerrechte, demokratische Rechte werden verletzt. Griechenland war traditionell in den Jahren nach der militärischen Diktatur ein Ort, wo Verfolgte aus der ganzen Welt Asyl gefunden haben. Palästinenser, türkische demokratische Kämpfer, Kurden. Seit 3 Jahren aber auch diese Möglichkeit ist verschwunden. Die politischen Flüchtlinge werden in Griechenland verfolgt. Όλη αυτή η πολιτική συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλφα. Από εκεί παίρνουν τα χρήματα, από εκεί πληρώνεται η Frontex, από εκεί υπάρχουν οι συνθήκες, από εκεί υπάρχουν οι κανονισμοί. Το καλοκαίρι που μας πέρασε στο Φαρμακονήσι, βγήκαν φωτογραφίες όπου βασανίζαν Αφγανούς πρόσφυγες, τους είχαν κρεμάσει με μπασκέτες, τους δέρνανε κτλ. Ξέρουν οι Ευρωπαίοι. Ξέρουν ποιον πληρώνουν. Ξέρουν ότι οι ελληνικές αρχές, οι ένοπλα σώματα ασφαλείας είναι διαβρωμένα από τη Χρυσή Αυγή και είναι φασίστες. Είμαστε ενάντια στη μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης φλούριο. Αυτό που έγινε στο Φαρμακονήσι δεν ήταν ένα ατύχημα. Αυτό που έγινε στο Φαρμακονήσι ήταν ένα έγκλημα. Οι επιζήσαντες καταγγέλουν ότι το λιμενικό, οι άντρες του λιμενικού, έπνιξαν κυριολεκτικά τους ανθρώπους. Μια χρονών, 11 και 13. Τρία παιδιά έχασε. Τρία παιδιά και την γυναίκα του. Υπήρξαν άνδρες του λιμενικού οι οποίοι πέταξαν μωρά στη θάλασσα και πάταγαν τα δάχτυλα των γυναικών, προσπαθούσαν να ανέβουν στο σκάφος τους. Η γυναίκα λέει ότι είχε το μωρό στην αγκαλιά του και το πέταξε και το μωρό πέταξε από την άλλη πλευρά. Πρόσφατα βγήκε στη δημοσιότητα ένα ηχητικό ντοκουμέντο που ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας καλεί τους άντρες και τις γυναίκες τους, των σωμάτων ασφαλείας, να κάνουν το βίο αβίωτο στους πρόσφυγες. Και το να κάνω σε κάποιον το βίο αβίωτο σε απλά ελληνικά σημαίνει να μην τον αφήσω να ζήσει. Στην ευθύνη του λοιπόν γράφονται και αυτοί οι 12 νεκροί. We are coming in Europe to search life. We want to live life. We don't want to die. Από το Φαρμακονήσι, ως τη Μανολάδα,
Νεκροταφείο κάνατε όλη την Ελλάδα. Το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά τον τελευταίο χρόνο. Επανδρώθηκε και από τον νέο κόσμο που ήρθε από την Ελλάδα, που έχει ζήσει τις ανάγκες και τις ξέρει καλύτερα. Οπότε μπορεί να τις διεκδικήσει και πιο αποτελεσματικά. Και έχει αρχίσει να οργανώνεται για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το κύμα μετανάστευσης. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι οι άνθρωποι που έρχονται, πολλοί από αυτούς έρχονται και για να αγωνιστούν και για να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια ελληνική φωνή στη Γερμανία που μιλάει για την Ελλάδα, μιλάει για μια χώρα που δεν έχει φωνή αυτή τη στιγμή. Το Χέλλενστορφ είναι μια φτωχογειτονιά του Βερολίνου, του Ανατολικού Βερολίνου. Εδώ πέρα υπήρξε ένα ζήτημα με πρόσφυγες που έφτασαν από περιοχές που γίνεται πόλεμος ή από περιοχές που υπάρχει φτώχεια και βία και ζήτησαν εδώ άσυλο. Όταν βρέθηκε ένας χώρος για να μείνουν εδώ σε αυτή την περιοχή, κάποιοι ακροδεξιοί βρήκαν ευκαιρία να ξεκινήσουν μια προπαγάνδα, μια εκστρατεία προκειμένου να μην μείνουν εδώ οι ετούντες άσυλο. Σήμερα λοιπόν φτιάξαμε μια ανθρώπινη αλυσίδα και μεταφέραμε από το σταθμό του τρένου μέχρι το σημείο που μένουν οι πρόσφυγες, παιχνίδια, βιβλία για τα παιδιά, είδη ανάγκης, ρουχισμό. Το σκεπτικό συμμετοχής της ελληνικής κοινότητας στη σημερινή δράση και στις υπόλοιπες δράσεις που γίνονται για την υποστήριξη των προσφύγων είναι ότι επειδή ακριβώς στην Ελλάδα ξέρουμε πώς χρησιμοποίησε η άκρα δεξιά το πρόβλημα που υπάρχει με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες για να κάνουν προπαγάνδα και να κερδίσουν ψήφους, παράδειγμα στον Άγιο Παντελεήμονα, σκεφτήκαμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ότι εμείς κάτι τέτοιο στη Γερμανία δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να γίνει. Έχω την αίσθηση από την εμπειρία μου ότι τα γερμανικά κινήματα έχουν καταφέρει να πετύχουν μια πολύ υψηλό επίπεδο ανάλυση για το τι συνέβη το 40, τι οδήγησε το Χίτλερ στην εξουσία. Έχουν γραφτεί φοβερά βιβλία, φοβερές αναλύσεις για αυτό το θέμα, αλλά δεν μπορούν να δουν ότι αυτή τη στιγμή η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να εγκαθιδρύσει μια υπεραλιστικού τύπου ηγεμονία στην Ευρώπη. Vor 21 Jahren wurde hier in Berlin der Hausbesetzer und Antifaschist Silvio Meyer von Neonazis ermordet. Heute wird auf der Silvio Meyer-Demonstration auch an Pavlos gedacht und es wird auch gewarnt vor der Gefahr des Faschismus in Griechenland. Diese Entwicklung in Griechenland ist nicht Schuld von Samaras. Samaras ist ein übles Schwein, das stimmt. Aber es ist nicht vor allem seine Schuld. Es liegt vor allem am deutschen Imperialismus, der in den letzten 20 Jahren die Länder der europäischen Peripherie zu Tode konkurriert hat und der im Moment sich anschickt, Griechenland auf dritte Weltniveau zurückzubauen und es danach mit Portugal zu machen. Die wirkliche Gefahr für Griechenland und für ganz Europa geht aus vom Bundeskanzleramt, von Angela Merkel und vom deutschen Imperialismus, dem wir uns gemeinsam entgegenstellen wollen. Oh ja, und vom amerikanischen Imperialismus natürlich auch. In diesem Sinne, Deutschland
den Rücken fallen. Solidarität mit den Arbeiterinnen in Griechenland, Portugal und überall anders. In diesem Sinne, hoch die internationale Solidarität! Szene hat in Deutschland im Antifaschismus ihre Gemeinsamkeit. Egal ob Anarchist, Kommunist, Gewerkschafter, Sozialdemokrat, in Deutschland gehen alle gemeinsam an der gleichen Stelle gegen die Nazis auf die Straße. Und es ist Teil auch einer politischen Kultur geworden, dass linke und fortschrittliche Menschen sich gemeinsam gegen Nazis engagieren. Επί σειρά ετών ήταν ο αντιεξουσιαστικός χώρος, ο οποίος μόνος κινούνταν ενάντια σε αυτά τα μορφώματα, ως αν του είχε ανατεθεί εργολαβικά μια τέτοιου είδους δράση, ενώ στη συνέχεια έρχεται η δικαστική εξουσία να υπάρξει ο φορέας ανάθεσης της ευθύνης την παρούσα στιγμή για την δικαστική καταπολέμηση της Χρυσής Αυγής. Στην πραγματικότητα αυτό που προσπάθησε να κάνει το αντιφασιστικό κίνημα με το που είδε την ραγδαία αύξηση τόσο τις οργανωτικές δομές όσο και τις κοινωνικές επιρροές της Χρυσής Αυγής, είναι να δώσει μια μάχη δρόμου. Είσαστε φασίστες μέσα σε αστυνομία, μέσα σε δρόμους, μέσα σε αυτή την κυβέρνηση που θέλετε να μας φοβήσετε. Δεν φοβάμαι από κανένα. Δεν φοβούνται αυτά τα παιδιά. Είμαστε εργατική τάξη, πάντα είμαστε σε πρώτη γραμμή και θα μας δείτε πάντα μέχρι να τελειώσει αυτό το φασισμό. Μέχρι να έχουμε δικαιώματα. Από την δεκαετία του 90, του 2000 και αυτά, έδωσε ηρωικές μάχες με τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, όπου βρισκόταν τόσο η Χρυσή Αυγή, αλλά και άλλοι φασιστικοί θύλακες στον δρόμο, υπήρχαν και αντιδράσεις και μια προσπάθεια να μην επιβληθεί όλη αυτή η φασιστική ρητορία σε επίπεδο δρόμου. Το πρόβλημα του αντιφασιστικού κινήματος στην Ελλάδα, για μένα,
είναι ότι είναι πάρα πολύ απορροφημένο στην πολιτική ορθότητα. Δηλαδή, γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις όσον αφορά την ιδεολογική καθαρότητα των πρωτοβουλειών και των δράσεων και δεν γίνεται κανένα άνοιγμα στο λαό. Γιατί τι γίνεται τώρα? Περιχαρακωσμένο στον ελιτισμό του, το αντιφασιστικό κίνημα στην Ελλάδα δίνει περιθώρια στη Χρυσή Αυγή, και εκεί η Χρυσή Αυγή και οι φασίστες έχουν το προβάδισμα, να πλησιάσει τον λαό. Άμα δούμε ότι είναι κάτι το οποίο μας συμφέρει, γιατί να μην το ψηφίσουμε? Εδώ πήρε 7%, πόσο πήρε, τώρα που δεν το ήξερε κανείς. Γιατί τώρα, πρώτο θα βγει, όπως πάει. Ας μην ξεχνάμε, ο ρατσισμός και ο εθνικισμός έχουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Προσφέρουν μια αναλυτική ευκολία, η οποία στους καιρούς της συνθετότητας και της πολυπλοκότητας που ζούμε, υπερτερεί απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη ανάλυση. Πρέπει λοιπόν αυτή την απλουστευτική ευκολία να την αντιμετωπίσουμε με μια πολύπλευρη αντιφασιστική δράση. Είμαστε η κοινωνική κουζίνα, ο άλλος άνθρωπος. Μαγειρεύουμε, τρώμε όλοι μαζί. Στην ουσία στηριζόμαστε σε μια ιδέα. Δηλαδή, η βάση μας είναι το φαγητό, να μπορούμε να μαζευτούμε όλοι μαζί, να συζητήσουμε και να φάμε όλοι μαζί. Αυτή είναι η ιδέα του άλλου ανθρώπου. Η επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό το σχολείο ονομάζεται Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά. Έρχονται και άνθρωποι που είναι από άλλες χώρες, από Πακιστάν, Ινδία, Μπαγκλαντές, Κίνα, Σρι Λάνκα και από την Λατινική Αμερική, για να μάθουν ελληνική γλώσσα, για να μπορούν να ζήσουν σε αυτή τη χώρα που ζουν πολύ πιο άνετα από αυτούς που δεν ξέρουν καλά ελληνικά. Και πιστεύω είναι πολύ καλό σημάδι ότι υπάρχει και σήμερα στην Ελλάδα ένα σχολείο που κάνει δωρεάν μαθήματα χωρίς κανένα κέρδος και χωρίς να πληρώνουν και μαθητές και καθηγητές. Οι πολίτες είναι όχι αυτοί που μένουν, είπαμε πριν, αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του πολίτη. Θα λέγαμε με σημερινή ορολογία, που έχουν την ελληνική υπηκότητα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι αυτά τα παιδιά που έρχονται εδώ κάνουν δουλειά, όσοι απλά έρχονται στο σχολείο για να μάθουν γλώσσα και άλλα θέματα συζητάμε, πώς ζουν, τι προβλήματα έχουν, αν χρειάζεται κάποιος βοήθεια για το νοσοκομείο, δεν έχει ας πούμε χαρτιά ή δεν έχει λεφτά. Βοηθάει σχολείο για να πάει για να γίνει ιατρική περίθαλψη. Επίσης, υπάρχει στο σχολείο ένα δικηγόρο που βοηθάει, δίνει πληροφορίες, πάει μαζί και το βοηθάει ή στο Δήμο ή στην περιφέρεια όπου έχει ανάγκη. Αυτό το σχολείο δεν είναι μόνο μαθαίνει γλώσσα, δηλαδή είναι δίπλα στον μετανάστη. Η ουσία του αντιφασιστικού, κατά τη γνώμη μου, είναι όχι θεωρώ ότι όλα είναι ίδια. Βλέπω ότι αυτό και αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αποδέχομαι τη διαφορετικότητα, δημιουργώ τους όρους να εκφράζεται και να μπορεί να υπάρχει, τη σέβομαι, την καλλιεργώ και ταυτόχρονα εκμεταλλεύομαι και προσπαθώ να προωθήσω όλους τους δυνατούς τρόπους αυτή τη διαφορετικότητα να συναντηθεί και να συνδημιουργήσει. Για μένα δύο είναι τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν άμεσα σε συνεργασία με τους καθηγητές δευτεροβάθμιας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γιατί όπως βλέπουμε προσπαθούν να διεισδύσουν και στην πρωτοβάθμια, στα παιδάκια. Είναι ένα αντικίνημα, οργανωμένο κανονικά από το σχολείο, υπέρ των μεταναστών, κατά του ρατσισμού. Να ταχθούν τα παιδιά και να βρεθούν μαζί ομάδες παιδιών που να υπερασπίζονται ανοιχτά τον άλλον μέσα στην ελληνική κοινωνία. Και ένα άλλο που θεωρώ εγώ πολύ σημαντικό είναι να έρθει κόσμος από την υπόλοιπη Ευρώπη και να διαμαρτυρηθεί για αυτή την εξέλιξη. Και όταν θα γίνει παράσταση στον Υπουργό και στην κυβέρνηση ή η διαδήλωση, να υπάρχει και το γερμανικό πανό ή και ο γερμανός εκπρόσωπος που να λέει δεν επιτρέπω στην Ευρώπη που ονειρεύτηκα, που οραματίστηκα, να υπάρχουν νεοναζί. Wir können mit unseren Genossinnen und Genossen oder Freundinnen und Freunde in Griechenland gemeinsam kämpfen. Bei privaten Reisen oder auch politischen Delegationsreisen wurde sich viel ausgetauscht über erfolgreiche politische Praxis gegen Nazis. Wie funktioniert eigentlich so etwas wie gezielte Informationsarbeit über Nazis? Wie arbeitet man mit Rechten und Nazi
Aktiven an den Schulen? Wie funktionieren Massenblockaden, die in Dresden dazu geführt haben, dass die Nazis ihren zentralen Aufmarsch nicht mehr durchführen können? Was ist das für eine Scheiße? Pavlos Fissas, who was murdered last year by the Nazis, and after that there was a huge demonstration against them, and finally the state was forced by the anti-fascist movement and the reactions to imprison half of the leadership of Golden Dome. So the struggle against them goes on. You have to smash the fascists wherever you find them, and in order to smash fascism you have to also battle capitalism, in my opinion. Υπάρχει κόσμος εδώ πέρα ο οποίος ενδιαφέρεται για την Ελλάδα, ενδιαφέρεται και για λόγους αλληλεγγύης, ανθρώπινους ή πολιτικούς, ότι δεν μπορεί να αφήσουμε μια χώρα που δέχεται επίθεση από τον παγκόσμιο καπιταλισμό στη μοίρα της. Και υπάρχει και το θέμα της ευθύνης. Γιατί οι Γερμανοί αντιφασίστες θεωρούν ότι έχουν μια παραπάνω ευθύνη να είναι αντιφασίστες, γιατί οι παππούδες τους ήταν οι στρατιώτες της Wehrmacht. Ανεξάρτητα αν ήταν φασίστες ή όχι. Εάν δεν συνειδητοποιήσουν και οι άλλοι Ευρωπαίοι ότι με αφετηρία την Ελλάδα και τις χώρες του Νότου μπορεί να δημιουργηθούν φρικτά πράγματα για όλη την Ευρώπη, δεν πρόκειται να βγούμε από αυτό το τέλμα. Ο καθένας από το δικό του πόστο πρέπει να καταλάβει πλέον ότι δεν παίζουμε ένα παιχνιδάκι σαλονιού. Είμαστε πια στο πεδίο μάχης. Αν κάποτε στην Ελλάδα πραγματικά υπάρξει κίνδυνος να η Χρυσή Αυγή ή κάποιο παράγωγο της Χρυσής Αυγής να βγει στην κυβέρνηση, θα γίνει εμφύλιος πόλεμος. Δεν θα περάσει ο φασισμός στην Ελλάδα. Έτσι. Thank you.
μυαλά των δίποδων να επικρατεί ένα μύθο. Να μην μιλάνε, να μην γελάνε, να μην ακούνε, να μην ακουμπάνε. Φορέας μικροβίων και άγνωστων στοιχείων. Είναι καταζητούμενο των ιερών και θείων. Στι γη τη επεκτάσει κάνουνε παρελάσει. Μολύνση ύδατο και αέρα οξυγόνου καύση. Σχολεία και εξετάσει, αγχώ αν θα περάσει. Ρούχα μέσα στα ατέλεια είναι τη μόδα τάση. Τροφία περιοριστή που λέγεται στα σφαγεία. Ούρε των χριστιανών στη θεία λειτουργία. Κατεργασία κανάβη με χημεία. Η επιστήμη βρήκε χάπια στη δικιά σου θεραπεία. Ώρα να αλλάξει εδώ και τώρα να βράσει. Στο μικρό κόσμο σου μικρίνε τις αποστάσεις. Σε κάθε βήμα πίσω κάνε πιο εμπρός μπρος. Στη μάχη της ζωής να παραμείνεις δυνατός. Μες στο σκοτάδι υπάρχει ήλια, χτίδα υπάρχει φως. Κληρώνω μια τα λόγια σου, είσαι μοναδικός. Από τη μια στιγμή στην άλλη το μπερδεύεις. Και δυσκολεύεσαι να βλέπεις ουρανό. Δεν ξέρεις αν πραγματικά αυτό που θέλεις. Βρίσκεται μπροστά σου, είναι στο κενό. Μα προσποιήθηκες για να τα καταφέρεις. Δεν έχεις λόγο, δεν έχεις πια σκοπό. Και δεν το πάλεψες καθόλου να το ξέρεις. Όσο μένεις τα ρηχά δεν ανταμώνεις στο βυθό. Ο ύπνος απ' το θάνατο σηκώνεται όταν πέφτει. Ο χορός είναι ντροπή, αν η σιωπή βαρά τον τρέφει. Σκοτάδι στον ορίζοντα με τα πιο βαριά βήματα. Θύματα μες στα κύματα, θύματα και στα κλίματα. Όταν τα μάτια κλείνεις ενώ δεν κοιμάσαι. Όταν λες πως συχνά ξεχνάς ενώ ξέρω πως θυμάσαι. Όταν κατοικείς οθόνες και μέσα σε αυτές πλανάσαι. Και όταν δικαιολογείσαι λέγοντας πόσο πια φοβάσαι.